από τη χθεσινή συνεδρίαση, πέρα από τα άλλα τα οποία είπε η Σύνοδος και τις αποφάσεις τις οποίες έβγαλε. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Η Εκκλησία δεν διαπραγματεύεται μερικά πράγματα, θα το είδατε, θα διαβάσατε το δελτίο τύπου, ως προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ως προς το σώμα του Χριστού. Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα, ότι δηλαδή δεν μεταδίδεται η φθορά, η ασθένεια μέσα από το σώμα του Χριστού, αλλά τονίζει και το άλλο. Τονίζει ότι κάθε χριστιανός είναι ένας ναός του Αγίου Πνεύματος, έχει μέσα του την καρδιά, που έχει το θυσιαστήριο μέσα του, δηλαδή που προσεύχεται. Δεν αναιρείται η προσευχή που γίνεται από κάθε χριστιανό μέσα στις φυλακές, μέσα στα σπίτια, όταν είναι άρρωστος, στα νοσοκομεία, από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, φυσικά, και στη Θεία Ευχαριστία γίνεται όλη αυτή η προσευχή, ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί και τη δυνατότητα που έχει ο καθένας να προσεύχεται οπουδήποτε και αν είναι και οπουδήποτε και αν εργάζεται. Έτσι. Μάλιστα. Και μπορεί στις εκκλησίες να μην βρεθούμε την Μεγάλη Εβδομάδα. Στο σπίτι του, οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Πάντως, για να μην δημιουργηθούν, για να μην δημιουργηθούν παρερμηνίες στους πολίτες, στους πιστούς, δεν θα, και εσείς συμφωνείτε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται και κλεισμένων των θυρών η λειτουργία κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν παρερμηνίες και να μην δημιουργηθούν αντιδράσεις σε μασμιότατε. Θα συμφωνήσετε? Νομίζω ότι η απόφαση της Θείας Συνόδου είναι καθαρή στο θέμα αυτό. Έτσι, μιλάμε για κλεισμένων των θυρών, ιερά ακολουθία και θεία λειτουργία. Και μάλιστα προτρέπει τους πιστούς, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, να το αποδεχθούν αυτό, να περάσει αυτή η εβδομάδα χωρίς, λέει, ακολουθίες, χωρίς τη λειτουργία και χωρίς. Λέτε κάτι άλλο που είναι σημαντικό και πρωτόγνωρο, ότι 26 του μηνός, με την, ουσιαστικά εκείνη την ημέρα θα, για τελευταία φορά θα ακούγεται το Χριστός Ανέστη, να γιορτάσουμε όλοι οι πιστοί μαζί με εσάς, σαν να είναι η ακολουθία της Αναστάσεως. Εφόσον το επιτρέψουν και οι συνθήκες. Αυτό μάλιστα θα το δούμε. Εντάξει, ναι. Εξαρτάται από αυτό. Ναι, πώς το σκεφτήκατε αυτό? Να σας πω, δεν το σκεφτήκαμε. Είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι μια φώτιση εξ ουρανού. Είναι η πρακτική της Εκκλησίας. Δηλαδή, από την ημέρα του Πάσχα που αρχίζουμε και λέμε το Χριστός Ανέστη, μέχρι την απόδοση του Πάσχα που είναι 40 μέρες, συνεχώς ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη. Οι ακολουθίες είναι αναστάσιμες. Κάθε Κυριακή είναι μια αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Όπως υπάρχει ένα Πάσχα, το Πάσχα που είναι το Πάσχα του έτους, έτσι και κάθε Κυριακή είναι το εβδομαδιαίο Πάσχα. Είναι αναστάσιμη η Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή. Και γι' αυτό στην απόδοση της εορτής, έτσι το λέμε, που θα γίνει 26 με 27 Μαΐου, κάθε φορά το πανηγυρίζουμε. Κάθε φορά το πανηγυρίζουμε και μάλιστα υπάρχουν ιερείς οι οποίοι κάνουν το πρωί, το βράδυ την ακολουθία ακριβώς όπως γίνεται την ημέρα της Αναστάσεως. Επομένως, εφόσον υπάρχει αυτή η πρακτική, η Εκκλησία την χρησιμοποιεί και λέει μακάρι τότε να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια ευχή καρδίας. Μακάρι μέχρι τότε να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Έτσι. Μακάρι μέχρι τότε να μην γίνεται διασπορά. Όλοι μας αυτό ευχόμαστε, σεβασμιότατε. Μακάρι μέχρι τότε να μην θρηνήσουμε άλλα ή πολλά θύματα. Προέχει αυτή τη στιγμή η υγεία των ανθρώπων. Μάλιστα. Σωστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε. Σας ευχαριστούμε.